Από σήμερα πάντως το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί και την απώλεια στα 81 του χρόνια ενός από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών, κυπελούχου κόσμου με την Αγγλία το 1966, Gordon Banks. Επί 6 διαδοχικά χρόνια goalkeeper της χρονιάς για την FIFA και βέβαια υπεύθυνος για την περίφημη απόκρουση του αιώνα στην κεφαλιά του Πελέ το 1970. Ο άνθρωπος που έκανε τη μεγαλύτερη απόκρουση του 20ου αιώνα σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου δεν υπάρχει πια. Στα 81 του χρόνια, ο Gordon Banks έφυγε από τη ζωή. Ήταν πρωταθλητής κόσμου με την Αγγλία το 1966, αλλά ο κόσμος τον θυμάται για την εκπληκτική επέμβασή του στην κεφαλιά του Πελέ, 4 χρόνια μετά στο Μουντιάλ που είχε γίνει στο Μεξικό. Ο κόσμος δεν θυμάται καν τον παγκόσμιο τίτλο που κέρδισα με την Αγγλία. Όποιον συναντώ στον δρόμο θέλει να του μιλήσω μόνο για εκείνη την απόκρουση, είχε δηλώσει κάποτε ο ίδιος ο Banks. Με 73 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και 628 παιχνίδια στο αγγλικό πρωτάθλημα, σημάδεψε μια μεγάλη χρονικά εποχή και έγινε συνώνυμος του τερματοφύλακα που μπορεί να πιάσει τα πάντα. Αναδείχθηκε δεύτερος καλύτερος goalkeeper του 20ου αιώνα μετά τον Ρώσο Λεβ Γιασίν και πάνω από τον Ιταλό Ντίνο Τζοφ. Ελάχιστοι θυμούνται ότι ο Banks έκανε μερικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Hellenic Football Club του Cape Town το 1971 σε μια ομάδα που είχαν ιδρύσει Έλληνες της Νότιας Αφρικής. Αλλά το όνομά του ακούστηκε πολύ περισσότερο στις αλάνες κάθε ελληνικής γειτονιάς στη δεκαετία του 70 με το μόνιμο ερώτημα για κάθε επίδοξο τερματοφύλακα. Καλά, ποιος είσαι, ο Banks?